Θεό, καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε για ακόμα μια φορά εδώ στην παρουσία της Βορειοτεχνικής Έκθεσης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την παρουσία εδώ της Αντιπεριφερειάρχης της κυρίας Μαρίδου, όπως και τον Μάρκο Καταρίου και τον Κώστα Καταρίου, οι οποίοι επί σειρά ετών είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, δύο χρόνια απουσίας, νομίζω ότι να είναι αρκετά και φυσικά με τη χαλάρωση των μέτρων μας δίνει το δικαίωμα τώρα να προχωρήσουμε στην 10η εμπορευτική έκθεση του Εθνικής Μακεδονίας και πιστεύω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορούμε να ξεχωρίσει αυτή η χρονιά, η οποία μετά από δύο χρόνια, όπως προανέφερα, νομίζω ότι επιβάλλεται. Και αυτό μάλιστα το λέω γιατί μας έχει δώσει και το δικαίωμα και αυτοί που συμμετέχουν. Είναι για πρώτη φορά, για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία κάνουμε την έκθεση, κυρία Μαυρίδου, κύριε Κουκουτίνο, για πρώτη φορά το μήνα Ιούνιο, που ο Ιούνιος είναι Δευτέρα, δεκατομηνός πότε είναι Δευτέρα, είναι το 75% είναι χειμώνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ενδιαφέρον, αλλά και η δίψα του επιχειρηματία να μπορεί να ξαναμπεί στο θέμα αυτό που λέμε προβλήματα. Γιατί όπως γνωρίζουν όλοι μας και εμείς για να προβάλλουμε την έκθεση, για να προβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες, καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μέσω αυτών προβάλλουμε τις δράσεις μας, ενημερώνουμε τον κόσμο κτλ. Το ίδιο λοιπόν είναι και οι επιχειρηματίες που μετά από δύο χρόνια δίνουν δυναμικά το παρόν. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλοί νέοι επιχειρηματίες που συμμετέχουν. Αυτό νομίζω λέει τα πάντα. Φυσικά βέβαια δημιουργούμε ένα πρόβλημα εδώ, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, που εδώ μόνο εσύ μπορείς να μας τονίσεις. Ο χώρος του στεγασμένου είναι 3.500 τετραγωνικά μέτρα και είναι και άλλες 2.500 τετραγωνικά που καλύπτουν έξω. Οι συμμετοχές της έκθεσης πάντα γινόταν μέσα στον Ιούλιο η πληθώρα και από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 18. Εάν λοιπόν συνεχίσει αυτή η ροή έτσι, εμείς πρέπει να προσθέσουμε ένα άλλο, μία άλλη ακόμα τέντα, την οποία το λιγότερο θα πρέπει να είναι 500 ευρώ. 500 μέτρα. Όμως δημιουργούμε ένα πρόβλημα εκεί, στη διέλευση των αυτοκινήτων. Εκεί λοιπόν θέλουμε τη βοήθεια να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είχαμε πριν δύο μέρες εδώ τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει όλη αυτή τη δουλειά, τις στέντες, που μου λέει πού θα το τοποθετήσουμε. Όταν την πρόσβαση στα αμοιοστάσια. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τώρα νομίζω ότι πώς μπορούμε να το. Τι τρόπο μπορούμε να βρούμε και γιατί κόβεται. Επειδή υπάρχουν αυτά τα χαμηλά, τα ψηλά κτλ. Εάν ας πούμε εκεί στα πεζοδρόμια, ας πούμε, των εκτάσεων, πέσει λίγο τσιμέντο, τα αυτοκίνητα μπορούν να πάνε να προκυπήσουν. Έχουμε άλλο. Και μπορούμε. Αυτό είναι ευχάριστο που το ακούμε. Γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς θα τον απαντήσουμε και πώς θα τον διαμορφώσουμε. Πρέπει λοιπόν, κυρία Μαυρίδου, φέτος να γίνει το καλύτερο που έγινε σε όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Και αυτό γιατί το έχει ανάγκη η επιχειρηματική κοινότητα, το έχουν ανάγκη οι συνάδελφοι και φαίνεται αυτό από τις συμμετοχές τους. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή σας, που η συμμετοχή σας είναι και οικονομική και αυτό νομίζω ότι βοηθάει το να δίνουμε αυτό το ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο. Ξέρετε ότι λόγω της συμμετοχής που έχει και η Περιφέρεια και ο Δήμος επιδοτούμε το τετραγωνικό μέτρο στον συμμετέχοντα, αυτό ισχύει όμως για τους τοπικούς μας, μόνο γιατί οι άλλοι έχουν διπλάσια τιμή. Επιδοτείται το ύψος με 72%.
Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη χαμηλή τιμολόγηση στο τετραγωνικό, γιατί αν δεν είχαμε αργούς για την περιφέρεια και το Δήμο ή το Δήμο και την αντιπεριφέρεια, πόσα χρήματα θα μπορούσε να διαθέσει το κοινοβούλιο για να μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια επιχορήγηση. Γι' αυτό αγκαλιάστηκε. Όσες συμμετοχές λοιπόν είναι εκτός νομού, είναι στο 110% της τιμής επιπλέον από ό,τι δίνουμε στους τοπικούς και νομίζω πάρα πολύ καλά κάνουμε. Θα θέλω λοιπόν να κλείσω εδώ, να σας ευχαριστήσω και να ξεκινήσω να δώσουμε τον λόγο της κυρίας, να δώσουμε την κυρία Μαυρέτου. Καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε και εμείς ως δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, ως αντιπεριφέρεια, την πρόσκληση, παύλα πρόκληση που δίνεται κάθε χρόνο για την συμμετοχή μας ως συνδιοργανωτή σε ένα μεγάλο γεγονός. Και λέω μεγάλο γιατί πραγματικά προϊόντος του χρόνου έχει ξεφύγει από ένα γεγονός που έχει το χαρακτήρα έτσι, του επιχειρήν στην περιοχή μας. Δεν έγινε πλέον μια εμπορευματική, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, της Πιερίας, αλλά γίνεται της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πιστεύουμε σιγά σιγά μπορεί να γίνει ένα γεγονός, ένα σημείο αναφοράς που θα μπορεί κάθε επαγγελματίας και κάθε επιχειρηματίας να δηλώσει την παρουσία του σε ένα νομό προνομιακό, σε ένα νομό ξεχωριστό, σε μια περιφερειακή ενότητα που έχει πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, της πρόοδου και της ανάπτυξης. Είτε αυτό αφορά το επιχειρήν, είτε τον τουρισμό, είτε τον πολιτισμό. Με μεγάλη χαρά για ακόμη μια φορά και είναι μεγάλη χαρά και το λέω έτσι από καρδιάς, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Δήμαρχε Κώστα Κουκοδήμου, κυρίες και κύριοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βλέπω εδώ τον κύριο Κόκκινο, την κυρία Παπαχατζή, αλλά και όλους τους συνεργάτες σας, τον κύριο Καραπουλίδη. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μετά από δύο χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε Πρόεδρε, αυτής της πανδημίας και αυτής της ένδυας στο επιχειρήν, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαν να γίνουν ούτε εκδηλώσεις, ούτε να έχουμε αυτό το αφήγημα που πραγματικά θέλαμε να έχουμε. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι φέτος θα γίνει μάλλον πιο πανηγυρικά, σαν να ξεκινάμε κάτι από την αρχή. Σε αυτή την προσπάθειά μας, σας ευχαριστούμε, θέλουμε να μετέχουμε, στηρίζουμε την επιχειρηματική κοινότητα. Εξάλλου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια και η Δήμη αλλά και τα επιμελητήρια ότι ο Πετριάρχης Απόστολος του δικός σας δίνει πάντα το δικό του αφήγημα και τη δική του έτσι, πραγματικά παρουσία και αρρωγή σε τέτοιου είδους μεγάλα γεγονότα. Ευχόμαστε λοιπόν από καρδιάς να είμαστε γεροί, να έχουμε μια πολύ καλή επιτυχία, να υπάρχει μεγάλος αριθμός προσέλευσης, όπως μας είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός. Όταν αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε, είπατε 75%, όταν υπάρχει ένα 75%, φανταστείτε προϊόντος του χρόνου, τι διάθεση, μήπως κάποιοι θα θελήσουν και δεν θα μπορούν να είναι, αυτό σκέφτομαι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και από όλους εσάς που είστε εδώ παρόντες και παρούσες, θα ζητήσουμε τη δική σας προσπάθεια για να μπορέσει να κοινωνηθεί σε ένα γεγονός πάντα που συμβαίνει σε μια περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό το πώς κοινωνείτε, το πώς επικοινωνείτε και πώς το αφήγημα της παρουσίας και του γεγονότος θα πρέπει να ξεπεράσει το άριστα. Επειδή όμως εδώ στην Πιερία προσπαθούμε όλοι να το κάνουμε σωστά και άριστα, ελπίζουμε σε αυτό το γεγονός. Να ευχηθούμε λοιπόν ένα καλό καλοκαίρι, με το καλό να μας φθινοποριάσει και να έχουμε αυτό το γεγονός που πραγματικά θα δώσει έναν ακόμη φωτεινότερο σηματοδότη σε μια επιχειρηματική κοινότητα που έχει χαρακτηριστικά, έτσι περνάει μια δύσκολη περίοδο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Να είστε καλά και να ευχηθώ από καρδιάς καλό καλοκαίρι. Να σας το λόγο εδώ στον Δήμαρχο. Καταρχήν, καλημέρα και από μένα, μάλλον καλησπέρα πλέον. Και συγγνώμη που άρχισα, αλλά τώρα με τα καιρικά αφήνουμε να προέρχομαι σε διάφορα θεματάκια και πρέπει να βρισκόμαστε παντού. Και να πω ότι χαιρετίζω καταρχήν την πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου για να κάνουμε αυτό το νέο ξεκίνημα μετά το COVID και να κάνουμε μια ΕΒΕΠ διαφορετική, μια ΕΒΕΠ πιο μεγάλη, πιο πλούσια και βέβαια πιο οργανωμένη από ποτέ, έτσι ώστε και αυτοί που θα έρθουν, είτε είναι η δική μας εδώ η τοπική, είτε οι ξένοι, να μην είναι ευχαριστημένοι. Εγώ θα είμαι λίγο πιο πρακτικός.
Στο θέμα της πρόταση, πρόεδρε, δεν πρέπει να ανησυχείς. Υπάρχει είσοδος από τα σφαγεία τα παλιά από την πάνω τη μεριά. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να μπαίνουν από εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου. Ακριβώς. Το δεύτερο κομμάτι και αυτό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλους και είναι πολύ σημαντικό για σένα είναι ότι πήραμε το πράσινο φως να καταθέσουμε προμελέτη. Γιατί αυτό το χώρο, αν θυμάσαι καλά, ήταν και χρόνια λίγο που ήταν στεγασμένο επιτέλους. Μια μόνιμη κατασκευή, προκάτω βέβαια. Θα είμαστε έτοιμοι σύντομα να το καταθέσουμε στο πρόγραμμα στο ΕΠΕΡΑ, που πάρει το ΚΕΑ του Υπουργού, για 5.500 τετραγωνικά μέτρα, στεγασμένο, με όλες τις προσβάσεις, με ράδες, από την πίσω πλευρά του κτηρίου, που εκεί που είναι το αμαξοστάσιο, συνορεύοντας, για να μπορούν να πηγαίνουν και μεγάλα φορτικά να κατεβάζουν τα εμπορεύματα από την πίσω πλευρά. Και πιστεύω ότι θα τύχει και έτσι, θα έχει τύχει αυτό το project. Και από ό,τι ξέρω και άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα που έχουν τέτοιους χώρους, θα προσπαθήσουν να κάνουν τα αντίστοιχα. Οπότε ευελπιστώ ότι του χρόνου στη συνέντευξη τύπου μπορεί να την αντίστοιχη μπορεί να έχουμε και τις εγκρίσεις και να προχωράμε και στην κατασκευή γιατί είναι προκάτω και δεν είναι και γρήγορα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθεια την οποία κάνουμε, όμως και φέτος όπως και κάθε χρόνο. Πριν τις διετίες COVID συμπαραστέκεται στην προσπάθεια, ως φυσικός συνεχιστής της προηγούμενης διοίκησης και η προηγούμενη διοίκηση σας στήριζε και έτσι και η σημερινή. Και εύχομαι και ελπίζω να πετύχει το εγχείρημα αυτό την πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι με τα 11 χρόνια, όταν είχα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, του είπα ότι κάτι περισσότερο πρέπει να κάνουμε φέτος. Δεν χρειάστηκε δεύτερη κομπέτα, 15.000 να γίνουν 20. Και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ αυτό και στην έναρξη της έκθεσης. Όπως έχω και κάτι ευχάριστο εδώ, που επιτέλους πήγε σε ένα δρόμο την ιστορία μας εδώ πέρα που τη λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το αίτημά μας, το οποίο ας πούμε δεν είχε γίνει, αλλά νομίζω ότι αν το προχωρήσετε, πιστεύω ότι σε 2,5 χρόνια μπορεί να είναι και ολοκληρωμένο. Αυτό θα δώσει άλλη πνοή. Θα δώσει άλλη πνοή, θα δώσει άλλο αέρα, θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί ξέρετε είναι πολύ διαφορετικό να πεις σε μια επιχείρηση έλα στην τέντα και διαφορετικά έλα σε ένα χώρο προβολής να προβάλλεις τα προϊόντα σου. Έναν εκθεσιακό. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Όπως επίσης, και να κλείσω και με αυτό, ποτέ η Σοφία Μαυρίδου σαν την Περιφερειάρχης δεν χρειάζεται και να την πούμε αν θα συμμετέχει, πάντα το έχει εντάξει στον προϋπολογισμό της και πάντα είναι δίπλα και με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά και στηρίζει στην προσπάθειά μας. Αν χρειαστεί, επειδή αναφέρθηκε, για να μην το ξεχάσω, επειδή αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μελέτη, θυμάστε. Αχ, συγγνώμη, με συγχωρείτε, επειδή είχαμε επισημάνει και σε παρελθόντα χρόνο, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι η περιφερειακή ενότητα, γιατί μίλησε ο Δήμαρχος για το Μελέτη, και είναι μια ανοιχτή πρόθεση και σε εσάς και στον Δήμαρχο, αν χρειαστεί επιμεριστικά να βοηθήσουμε, γιατί θυμάστε το είχαμε πει για την χρηματοδότηση του Μελέτη, είμαστε πολύ πρόθυμοι και εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα να συνδράμουμε, γιατί πιστεύουμε αυτός ο χώρος, έτσι όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος, θα δημορφωθεί, θα αποτελέσει ένα εμπορικό κέντρο, ένα σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά για πολλές δράσεις αγροδιατροφικού, του πρωτογενού τομέα. Θα μπορούν να γίνουν εκθέσεις κλαδικές. Έτσι. Και θυμάστε, είχαμε πει. Λοιπόν, αν χρειαστεί και νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, Δήμαρχε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την Περιφερειάρχη μας. Θέλω επίσης να ενημερώσουμε την ευκαιρία ότι 25 του μηνός, η ώρα 8 το βράδυ, σας καλούμε να έρθετε στο Δίον Παλάς, όπου θα γίνουν οι βραβεύσεις και θα χαρούμε πολύ να είστε εκεί για να δείτε τις προσπάθειες που γίνονται, αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες βραβεύονται. Δεν συζητάω για Περιφερειάρχη Δήμου, έτσι και αλλιώς θα είναι. Εσείς όμως οι οποίοι, για να δείτε από κοντά
τόσο σοβαρή δουλειά που κάνουμε ως επιμελητήριο. Υπάρχουν πολλά σχέδια στο επιμελητήριο. Είναι κάτι τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί έχουμε γειτόνους. Δεν έχει μόνο η χώρα μας κακούς γειτόνους, έχει και ο νομός μας κακούς γειτόνους. Ελπίζουμε ότι σε 6 μήνες θα ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον νομό. Και δεν αναφέρομαι στο master plan του Λίπου, είναι κάτι άλλο. Και φυσικά βέβαια έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε μέσα στο 22. Φυσικά προσπαθούμε μέσα σε 1-1,5 μήνα να εγκαινιάσουμε το μουσείο, το οποίο και εκεί είχαμε πάρα πολλή δουλειά. Ελπίζαμε ότι θα τελειώσει πολύ πιο νωρίς, αλλά ξέρετε, είναι τόσα πολλά τα αντικείμενα. Προσπαθούσαμε να δούμε χορηγούς να μας τα δώσουμε, αλλά μας δώσαν κάποτε παρέτηση από αυτήν. Οπότε έπρεπε και κάποιον να αγοράσουμε. Κάτι το κάναμε και αυτό. Και είμαστε στο 98% έτοιμοι. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο για να το εγκαινιάσουμε. Και ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και δεν θέλω να ξεχάσετε στις 25 του μηνός η ώρα 8 που είναι το ξεκίνημα, που πολύ νωρίτερα βέβαια εσείς, θα χαρώ να είστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ.